Τι είναι η ζωή, είναι η κέφι. Άμα έχεις όρεξη και κέφι, αυτή είναι η ζωή. Μετρά 14 εκατομμύρια διαθέτες μονάχα στην Αμερική. Όμως έχει φάει σε ολόκληρο τον κόσμο. Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Καναδά, Αφρική, Λίβανο. Έκανε 5 φορές το γύρο του κόσμου δίνοντας stand-up comedy παραστάσεις. Συνεργάστηκε με Ρόμπερτ Ντενίρο, Αλ Πατσίνο, Ράσελ Κρόου. Πρωταγωνίστησε σε ταινία υποδιόμενος Το πιο χοντρό χορτοφάγο του κόσμου. Εξάλλου, Bigger is Better τιτλοφορείται το show του και ο γεννημένος. Στο Κεμπέκ του Καναδά από Έλληνες γονείς Άγγελος Τσαρούχας, που It's All Greek to Him, νιώθει υπερήφανος για την καταγωγή του. Ο πατέρας μου από τη Σπάρτη και η μάνα μου από τη Λέσβο. Έμαθα τώρα την περασμένο χρόνο, ο παππούς μου έζησε μέχρι 115 χρονών στη Σπάρτη. Η μητέρα του ήταν πάντοτε η πρώτη του ακροάτρια, αλλά και ο άνθρωπος που του έμαθε την ελληνική γλώσσα. Άμα μεγαλώνεις σε ελληνικό σπίτι έξω από την Ελλάδα, μιλάς τα ελληνικά στο σπίτι και όταν βγαίνεις έξω είναι στα αγγλικά. Και από εκεί κατάλαβα τα τραγούδια, όταν μου λέγανε τι λέει αυτό στο τραγούδι. Και όταν του το έλεγα στα αγγλικά μου λέει έτσι λέει αυτό. Και σκέφτηκα και λέω έχει πλάκα αυτό. The boozing, the smoking and the late night partying have ruined a lot of Greek families. Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Όλοι με ρωτάγανε πώς έμαθες να μιλάς στα ελληνικά. Και εγώ τους έλεγα η μάνα μου δεν ήξερε να μιλάει τα αγγλικά. Ξέρεις, είχαμε εστατόριο στον Καναδά. Όταν ερχόντουσαν οι πελάτες στο μαγαζί, είχαμε καλαμπούρι, μιλάγαμε και κάναμε και από εκεί άρχισα. I come from a big Greek family. I'm 350 pounds. My brother's 325. My cousin George is 400. We went to a Chinese buffet. Πήγε η μάνα μου, τι έκανες χτες το βράδυ? Και έτσι λέω, βγήκαμε εδώ, πήγαμε εκεί, κάναμε αυτό. Πες του θείου αυτό που έκανες, πες του τι έγινε. Σου ήταν η πρώτη που μίλαγα να κάνω το stand-up comedy, ήταν η μάνα μου. Και της έλεγα. Και μέχρι και ξέρεις πώς είναι οι Έλληνες. Κάνε το μούρι αυτό, κάνε αυτό. Και τους άρεσε πολύ. Γιατί πρέπει να δώσει εμείς οι Έλληνες μας αρέσει πάρα πολύ παρέα. Να έχουμε παρέα και να κοτσοπολεύουμε, να μιλήσουμε, να κάνουμε καφεδάκι. Η Ελληνίδα μάνα, όπως και οι μεταφράσεις τραγουδιών, παροιμιών, φράσεων, συνηθιών της ελληνικής οικογένειας, ειδικά στην ελληνική ομογένεια, είναι μερικά μόνο από τα βασικά συστατικά της μεγάλης του επιτυχίας. Δεν φοβόμαστε τον μπαμπά, εμείς φοβόμαστε τη μαμά. Η μαμά ήταν ο αφεντικός μέσα στο σπίτι. Αλλά τη σέβομαι πάρα πολύ, γιατί εμείς σέβομαι τις μανάδες, γιατί ξέρουμε στο τέλος. Είναι πίσω μας. They have our back. Μες έχουνε. Και άμα μιλήσεις, θα το φας την κουτάλα, έτσι. Είσαι τούβλο. You're a brick. Κάτσε στα αυγά σου. Which means sit on your eggs. Which means relax. Μέγα θαυμαστής του Χάρη Κλίν, ο Άγγελος, θυμάται παιδιόθεν το κασετόφωνο του πατέρα του στο αυτοκίνητο, καθώς με τους γονείς του διένυε διαδρομές σε ολόκληρη την Αμερική και ο Κλίν έπαιζε ασταμάτητα. Όταν μεγάλωσα, εγώ άκουγα το Rodney Dangerfield, Red Fox, Bill Cosby, George Carlin, Χάρη Κλίν και μου άρεσε τόσο πολύ. Εκεί που μεγαλώσαμε στο Montreal και στην Οτάβα, πιέραμε στην εκκλησία. Πήγαμε να φάμε και μετά βάζανε το σινεμά και από την Ελλάδα, τότε εκεί στην κοινότητα και κοιτάγαμε αυτά τα έργα. Ψάλτης, Φέγκος και όλους αυτούς και τους βλέπαμε από μικρούς. Από εκεί ξέρεις και οι γονείς μας, άμα ήταν ελληνικό θα το κάνουμε. Άμα ήταν οι ξένοι, εγώ μπορέσει αυτό το λέξη που λέμε οι ξένοι, είναι πόσοι, 30 million Greeks. Στον κόσμο, 7 billion people και αυτοί είναι όλοι ξένοι. Εμείς είμαστε οι chosen ones, οι Greeks. Ποια ήταν η συμβουλή του πατέρα που τον κράτησε όρθιο στη σκηνή του Τορόντο, όταν πάνω από 30.000 κόσμου τον επεφημούσαν? 25.000 people on a Just for Laughs festival. It's like any comedian's dream, you know? Τόσο πολύ κόσμος, δεν το περίμενα. Και είχαν κλείσει όλο το μέσα στην πόλη, στο downtown Toronto. Και ρωτάω τον αστυνόμο με τις ελικόπτερες που γυρίζανε,
πόσο κόσμος είναι εδώ, 31, 32,000. Και λέω, είχανε, ξέρεις, πήγα το έκανα. Και όλο έλεγε ο πατέρας μου, μη φοβάσαι. Λέει, μη φοβάσαι, άμα είσαι εκεί να το κάνεις. Και από εκεί είδες, το ελληνικό είναι μέσα. Όλοι οι άλλοι φοβόντουσαν να πάνε να το κάνουν. Και εγώ λέω, καλά λέει ο πατέρας μου, τι φοβάσαι. Να φοβάσαι να μην έχεις δουλειά. Έχουμε πράγματα που δεν έχει το άλλο κόσμο. Έχουμε φιλότιμο. Έχουμε σεβασμό. Ακόμα. Εμείς το έχουμε. Και το άλλο πράγμα, δεν φοβόμαστε. Πρέπει να, άμα ξέρεις ποιος είσαι και έχεις τα values όπως είπες εμάς, όπου να πας στον κόσμο θα βρισκείς.